δεν νομίζω να αργήσει ο διαιτητής να σφυρίξει για το πότε θα ξεκινήσουμε, να περιμένουμε και τα τελευταία έτσι διαδικαστικά του παιχνιδιού πριν από αυτό βέβαια. Να πούμε ότι η τριπλέτα για το σημερινό παιχνίδι απαρτίζεται από τον Φιλιππίδη Αναστάσιο από τον Εύρο, τον Κυριαζή από τη Θεσσαλία και τον Τερζόπουλο από τον ομό του Εύρου. Και όπως βλέπω τώρα όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι που έχετε εσείς τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε από την Λίγα TV ανάμεσα, είπαμε και πριν, στην ομάδα του Άρη Αβάτου και της ομάδας της Θαλασσιάς. Τώρα το παιχνίδι έχει ξεκινήσει, το σφύριγμα βεβαίως από τον διαιτητή με τις πρώτες σίγουρα αναγνωριστικές μπαλιές, με τα μπλε η ομάδα της Θαλασσιάς, με τα κίτρινα η ομάδα των γηπεδούχων, η ομάδα του Άρη Αβάτου, με συγχωρείτε. Το πρώτο κόρνερ από τον αρχηγό, από τον Πέτρο Σαριανίδη. Είμαστε ήδη στο τέταρτο λεπτό προς πέμπτο, εκτελείται το κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι εκεί που πάει να προλάβει και προλαβαίνει ο Γκουτσίδης. Κάνει τις τρίπλες, θα δώσει πίσω, μια σέντρα από το Μολόνι, βγαίνει, φαίνεται να βγαίνει, πλασαριστό σουτ από τον Σαριανίδη μετά από την όχι και τόσο καλή απόκρουση του Δανδανόπουλο, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Γλιστράει ο Σαριανίδης, όμως η μπάλα και πάλι στο Άβατο. Χριστοφορίδης πιέζεται από τον Εφέντη. Θα δώσει με το τακούνι πίσω στο Κουτσίδη, θα κάνει το σούτ αυτός, γκολ! Γκολ, καταπληκτικό γκολ! Και 1-0 για την ομάδα του Αβάτου στο 25ο λεπτό. Καταπληκτικό τέρμα από τον Κουτσίδη. Πήρε την ασίστ από τον Σαριανίδη και ένα δυνατό σούτ έξω από την μεγάλη περιοχή. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Δανδανόπουλου. Και βεβαίως πολλοί κόσμος στα καρέ του νομικού. Εκτελείται ωραία, περνάει η μπάλα. Έρχεται έξω από τη μεγάλη περιοχή και θα γίνει το σούτ στο σώμα του Καρυπογλου. Υπάρχει ένα φάουλ εκεί χωρίς να το δώσει ο Φιλιππίδης. Ενώ τώρα φεύγει στην αντεπίθεση ο Γκουτζίδης. Να, μεγάλη ευκαιρία. Ενώ από την άλλη πλευρά και ο Σπυρλίδης που θα πάρει τώρα την μπάλα μόνος μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα κάνει το σουτ. 2-0. Πολύ γρήγορα το Άβατο παίρνει κεφάλι στο σκορ με αυτή την καταπληκτική συνεργασία. Εκπληκτικό ευθυνδιασμό θα μπορούσα να πω. Με τρεις μπάλες, με συγχωρείτε. Η ομάδα του Αβάτου παίρνει κεφάλι στο σκορ. Δύο τερμάτων. Σίγουρα το δεύτερο γκολ τουλάχιστον του Σπυρλίδη και στο παιχνίδι βέβαια δίνει μια διαφορετική εικόνα μέχρι τώρα, ενώ Σταύρου θα κάνει μια κάθετη παλιά και είναι σε θέση offside και βεβαίως το γκολ δεν μετράει. Ήταν μια ωραία συνδυασμένη προσπάθεια ανάμεσα στον Σταύρου και στον Καζάκη. Σαριανίδης εκτελεί, περνάει μπάλα, κανένα πρόβλημα για τον τερματοφύλακα της Θαλασσιάς που θα μπλοκάρει σταθερά. Έχει χώρο μπροστά του η μπάλα, θα βρει τον Καρυπογλου, θα πάρει την κόντρα, θα μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα κάνει το σούτ, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Τον Εφέντη να δίνει στον Ορφανίδη και αυτός εκεί γρήγορα στον Μπίλια. Απ' την άλλη πλευρά το παιχνίδι στον Παπαστεφάνο που μπαίνει στην περιοχή, θα κάνει το σούτ όμως είναι πολύ αδύναμο. Τώρα ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Θα κατεβάσει ωραία Γκουτσίδης και Σαριανίδης, παίζουν πολύ ωραία την μπάλα. Γκουτσίδης μέσα στη μεγάλη περιοχή θα κάνει το σούτ. Ο τερματοφύλακας της Θαλασσιάς θα μπλοκάρει. Θα δώσει στο Σαριανίδη. Αυτός πλάγια στον Μολόνι που θα κάνει τη σέντρα, η μπάλα περνάει. Ωραίο το σούτ εκεί, αλλά και εξίσου καλή απόκρουση από τον Δανδανόπουλο. Ενώ το παιχνίδι που παρακολουθείτε μέσα από την πλατφόρμα της Λίγα TV είναι 2-0.
Τώρα εκτελείται το κόρνερ, θα πιάσει την κεφαλιά. Δεύτερη κεφαλιά, καλή ευκαιρία εκεί με τον Εφεντόπουλο. Ωστόσο, θα γίνει το λάθος. Ψεματάς. Γουτσίδης και ψεματάς πάρα πολύ ωραία. Θα μπει στην περιοχή, θα κάνει το σουτ και έχουμε το 3-0. 3-0 για την ομάδα του Άρη Αβάτου μετά από τον πολύ ωραίο συνδυασμένη κίνηση ανάμεσα στον Γκουτσίδη και τον Ψεματά. Ο τελευταίος, αφού θα περάσει και τον τερματοφύλακα, θα χρηστεί σκόρερ στο 78 λεπτό. Το σκορ θα γίνει 3-0 για την ομάδα του Αβάτου με 2 assist από τον παίκτη με το νούμερο 11, δηλαδή από τον Γκουτσίδη. Προσπαθεί να δώσει τον Εφετόπουλο. Και τώρα έχουμε το τέλος του παιχνιδιού εδώ στο γήπεδο του ΑΟΚΣ. Άρης Αβάτου, Αναγέννηση Θαλασσιάς 3-0.